agni vanvene vespina agrande Θεοτόκε. Ζουν σαν τα πετεινά του ουρανού, που δεν σπέρουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν. Ένας άλλος τρόπος ανθρώπινης ύπαρξης που συνδέει τα υπήγεια με τα υπουράνια. Αθωνίτες ασκητές, ερημίτες στην πιο άγρια περιοχή του Αγίου Όρους, νοτιοανατολικά της Χερσονήσου, αφιερωμένοι στην πνευματική άσκηση και την ιερά προσευχή. Προσευχή που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής και απευθύνεται στο Θείο. Στέγη τους, σπηλιές ανάμεσα σε σχισμάδες βράχων ή πρωτόγωνα καλύβια, από σανίδες και λαμαρίνες, κρεμασμένα σε απόκρυπνους βράχους, χαμένα στην καρδιά του πυκνόθητου Άθο. Κακοτράχαλα τα μονοπάτια που συνδέουν τα σιχαστηριά τους. Αλυσίδες καρφωμένες στα βράχια βοηθούν τους μοναχούς να ισορροπήσουν πάνω από τον κρεμό για να μπορέσουν να προσεγγίσουν στα φρικτά καρούλια. Έτσι ονομάζεται μία από τις περιοχές όπου ζουν οι ερημίτες και το όνομα αυτό τα λέει όλα. Αρπαγμένοι με το ένα χέρι στην αλυσίδα και το άλλο στην κάμερα, προσπαθήσαμε και εμείς να το στάσουμε, ξεχρώντας όσο ήταν δυνατόν το κρεμό που έχασκε. Η απορία αυθόρμητη. Τι οδήγησε άραγε αυτούς τους ανθρώπους να παρνηθούν με τόσο απόλυτο τρόπο τα εγκόσμια και να αφιερωθούν στην πιο ακραία μορφή μοναχισμού? Αυτή ήταν η αιτία απόθεσης. Νιώθω αυτόν τον σκορπίο νερό, θα πούμε, το ζήλο για τη ζωή αυτή. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να προκόψει να πέρα ο μοναχός, αν πάρει έτσι επιπόλαιο, πώς να σου το πω έτσι, χωρίς ζήλο. Δεν θα προκόψει. Δεν μπορεί να καθίσει εδώ πέρα στη ζωή αυτή. Είναι δύσκολη. Δύσκολη για εκείνον που δεν έχει το ζήλο, το θείο νερό αυτόν. Και τη ζωή του δίνει ο Θεός τον άνθρωπο για να μπορέσει να τελειώσει τη ζωή του μαθήματος εδώ πέρα, ευχάριστα και όμορφα. Κάτι που δίνει ο Θεός τον κάτω στην ζωή είναι και το μοναστήριο γεμάτο είναι. Έξω στον κόσμο γεμάτο μοναστήριο. Τι καλογρέσκευε, τι καλά, τι μοναχοί, τι μοναχές. Λοιπόν, άρα είναι θεϊκό αυτό το Αφιερωμένος στην προσευχή και στην καθημερινή σκληρή άσκηση, ο πατέρας Δαβίδ από τη Σερβία εγκαταβίησε αυτό το πρωτόγωνο κατάλημα στα φρικτά καρούλια. Η ταπεινοφροσύνη και η αναβλύζουσα από την ψυχή αγάπη του μας εξέπληξε. Εδώ πώς σας φαίνεται αυτές οι συνθήκες ζωής, θα μπορέσετε να αντέξετε για πολλά χρόνια? Τι λέτε? Κάκου τι ζλάδα, αλλά και σπώσεις δεν ζήσεις δούλου όδη να όντα. Τα ήθελα λέει, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ θέλω και θέλω, Κύριε, και αγία. Είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Κι είσαι ευτυχισμένος. Δάλει στη Ζάντου, Βαγγέν. Πολύ ευτυχισμένος. Πολύ. Χτισμένο μέσα στα βράχια είναι το εκκλησάκι της καθημερινής προσευχής του. Ένα από τα παλαιότερα στην έρημο του Αγίου Όρους. Δεν υπάρχει τίποτα κάτι τέτοιο στη γη. Απόκριμνο και το μονοπάτι που μας οδήγησε λίγο πιο κάτω για να συναντήσουμε τον πατέρα Ραφαήλ από την Εστονία. Μια σπηλιά πρόχειρα διαμορφωμένη στεγάζει τις προσευχές το άνοιξη και καλοκαίρι. Για να αντιμετωπίσει το σκληρό χειμώνα, έκτισε με τα χέρια του ένα λασπόσπιτο στην είσοδο της σπηλιάς. Βρισκόμαστε σε σπηλιά τούνελ 50 μέτρων. Πρωτόγνωρες συνθήκες καλείται να αντιμετωπίσει ο μοναδικός ασκητής που ζει σε αυτό. Αισθάνεσαι ότι είστε πιο κοντά στο Θεό, εδώ στην έρημο, στο σπήλιο που ζείτε? Το έρημο δίνει δυνατότητα για να έχεις πιο προσεκτική ζωή. Αυτό. Έχεις ένα, ας πούμε,
ένα μέρος που μπορείς να αποφεύγεις από τους όλους, να αποφεύγεις συνομιλίες, να αποφεύγεις φασαρίες, διάφορες φροντίδες και να κάθεσαι και να κάνεις μόνο τα πνευματικά. Να κάνεις προσοχή, νηστεία, εσωτερική πόλεμο με τους λογισμούς, ξεκαθάριση των λογισμών. Το πετύχατε αυτό, πιστεύετε, μέχρι ένα βαθμό? Όσο μπορεί ο άνθρωπος μόνος του και με τη βοήθεια του Θεού, έτσι όχι, βέβαια. Κάθε χριστιανός, αν ασχολείται με το Ευαγγέλιο, με τα χρόνια, καθαρίζει η καρδία, ταπεινώνεται. Εδώ είναι το προσκυνητάρι στο οποίο προσέρχεται ο μοναδικός ασκητής που εγκαταλείπει στο σπήλαιο. Δυσκολίες πολλές θα αντιμετωπίσει κάποιος στην αρχή της περιήγησης του εδώ στο σπήλαιο, καθώς, όπως βλέπετε κι εσείς, ίσα ίσα που χωρά ένας άνθρωπος. Όσο προχωρεί όμως κανείς, ανοίγει το τούνελ και έτσι θα μπορέσει κανείς να το περιηγηθεί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα δάκρυα της μετανοίας, η αποξένωση από τα εγκόσμια, αδιάλειπτη προσευχή, η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη πυρπολούν την ψυχή του ασκητή για κάθε άνθρωπο και για κάθε πλάσμα του Θεού. Εδώ και 13 αιώνες έφτασαν οι πρώτοι ασκητές του Άγιον Όρος, καθώς προηγήθηκαν της ιδρύσεώς του. Άνθρωποι και ζώα μοιράζονται τον καθημερινό μόχθο, καθώς τα μουλάρια για τους ερμήτες είναι το μοναδικό μέσο μετακίνησης. Η τροφή του ασκητή, ενός ασκητού μοναχού, όπως λέτε, είναι λυτή, τοχική. Ο ασκητής δεν θέλει πολλά για να ζήσει, ιδιαίτερες τροφές. Επαρκείται σε μια ξηρά τροφή. Λίγες ελιές, λίγο καστανάκι, λίγο ψωμάκι, λίγο νεράκι για να κατέβει το ψωμί. Στα φρικτά καρούλια και η καλύβα του πατέρα Σεραφείμ από τη Σερβία. Η τύχη της καλυμμένη από εκατοντάδες βιβλία. Με μελέτη και προσευχή περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Παρθένος ημέρων των υπερουσιών τύχτη και ηγήτος πύλεων το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι. Ένας από τους καλύτερους πρωτοψάλτες της Αγιορείτικης Ερήμου, ο γέροντας Ακάκιος από την αδελφότητα των Δανειλαίων στα Κατουνάκια, μια ολόκληρη ζωή έχει αφαιρώσει στο περιβόλι της Παναγιάς. Πόσα χρόνια έχετε εδώ? Έχω 96. Δεν σας έχουν λείψει τα εγκόσμια, η κοσμική ζωή όλα αυτά τα χρόνια? Ποτέ. Η οικογένεια? Ποτέ. Τελικά από εκεί που σε ένας γέρος, ένας μοναχός, ρώτησε κάποιος άλλος, λαϊκός, λέει, πάτερ, λέει, είστε ευχαριστημένος για τη ζωή αυτή που ζείτε εδώ πέρα, που είσαι μοναχός? Λέει, να σου πω πως ευχαριστημένος είμαι. Εάν, λέει, πεθαίναμε και ξαναγινιόμασταν πάλι, πάλι με να δώσει τα γυρνά. Αυτό είναι, όπως λέει εκεί πέρα και ο προφήτης Δαβίδ, η σερινική ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη τερωμένης. Το θεϊκό έρωτη θα γίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Εντελώς δεν μπορεί να επιβιώσει εδώ πέρα. Αδύνατο πράγμα να καθίσει εδώ μέσα χωρίς το θεϊκό έρωτα. Τότε είναι μακαρία. Λοιπόν, και αυτό με ποιον τρόπο δηλαδή, εσείς πώς πήρατε το μήνυμα και βρεθήκατε? Όπως λέει ο Κατιώτης, ζει ακόμα. Όπως λέει, πρέπει να έχει έρωτα ο άνθρωπος στο Θεό. Όπως λέει ένας που ερωτεύεται κάποια και πηγαίνει κάτω πράγμα και ο νύχτα τραγουδάει, τι κάνει και δεν γραϊδάει. Έτσι και ο μοναχός λέει, σηκώνει εδώ πέρα, σηκώνεται με τι ο έρωτα, να ψάλλει, να ειδήσει το τόνο, να ψωθεί στο τόνο με την ευχή, με την ανάγνωση, με την προσευχή. Πώς είναι το 24ωρο του ασκητή? 24ωρο είναι απλά καθημερινό, μετά θα έχουμε την τράπεζα, θα πάμε στο δωμάτιό μας να διαβάσουμε κάποιο πατηρικό, να πάρουμε εντρικήματα μέσα μας, αυτά πνευματικά. Μετά πάλι πάμε στο εργόχειρο, μέχρι το ταφείο ή τα πόδια, το μέγα πόδι. Το κομποσκήνι μέσω συγκέντρωσης της σκέψης, στο διαλείπτος προσεύχεστε,
αποτελεί αχώριστο σύντροφο των ερημητών. Κάθε κόμπος του είναι σχηματισμένος με 9 σταυρούς, σύμβολα των 9 αγγελικών ταγμάτων. Κοντά στα Καυσοκαλύβια βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτη. Εδώ πέρασε τη ζωή του πριν από περίπου 400 χρόνια. Μέσα σε αυτό το μικρό σπήλαιο, διάλεξε μακριά από τον κόσμο, μόνο το Θεό. Γιατί προτίμησε την ησυχία, την άσκηση, την απομόνωση για να ενωθεί με το Θεό. Και όσο απομακρύνεσαι από τον κόσμο, τόσο πλησιάζεις το Θεό. Ούτε πολύτιμα σκαλιστά τέμπλα ήθελε, ούτε μαρμάρινα, ούτε ιδιαίτερες. Ούτε τίποτα άλλο το καλοπιστικό. Σε αυτό το σημείο είναι ο τάφος του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου και από αυτό το σημείο έτρεχε, ανέβλιζε Άγιο Μύρο, έβγαινε και έφτανε μέχρι τη θάλασσα κάτω. Κάτω χαμηλά, μέσα από τα βράχια και βοδίαζε όλος ο τόπος μέχρι που κατάλαβαν κάποια γαλλικά καράβια που ερχόντουσαν και μαζεύανε από τη θάλασσα το Άγιο Μύρο. Συνομιλήσεις με την ψυχή σου δίνει επίσκεψη στο ασκετικό περιβόλι της Παναγιάς, αυτόν τον πνευματικό παράδεισο που αναδύεται στην έρημο του Αγίου Όρους και που τόσο λίγοι έχουν την τύχη να γνωρίζουν.